Πάλι καλά που είμαστε στην εποχή του καρναβαλιού γιατί μας επιτρέπει να έχουμε μεγαλύτερες αντοχές, να ανεχόμαστε περισσότερα πράγματα γιατί ξέρουμε ότι είναι αυτή η περίοδος. Έτσι λοιπόν όταν βλέπουμε συγχαρητήρια να προέρχονται από τις χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται όλες για την δημοκρατική τους προσέγγιση των πραγμάτων όπως είναι η Βόρεια Κορέα, η Κίνα, το Ιράν, η Νικαράγουα, η Βενεζουέλα, η Κούβα, ακόμα και η Βολιβία. Καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη αξία έχουν αυτές οι εκλογές οι οποίες ήταν στημένες, προγραμματισμένες, ε, αναμενόμενες και κατά συνέπεια απλώς επιβραβεύουν μια διαδικασία η οποία έχει απλώς ε, σαν στόχο την υλοποίηση μιας προπαγάνδας. Σε κάθε περίπτωση θέλω να φανταστείτε αν ήσασταν ε, πρόεδρος ή πρωθυπουργός σε μια άλλη χώρα και ε, τα πρώτα συγχαρητήρια που θα δεχόσασταν θα ήταν από αυτές τις χώρες πώς θα το σκεφτόσασταν. Σε κάθε περίπτωση έκλεισε αυτός ο κύκλος, καταλαβαίνουμε ποια ήταν αυτή η διαδικασία, δεν ξάφνιασε κανέναν από εμά. δεν θα δώσουμε και μεγαλύτερη σημασία. Νομίζω ότι απλώς έχουμε πάρει και το πιστοποιητικό από αυτές τις χώρες ότι αυτές οι εκλογές ήταν απλώς μια διαδικασία που έπρεπε να γίνει χωρίς να υπάρχει καμία αξία, καμία υποστήριξη Γεγονότων. Δεν αλλάζουν απολύτω τίποτα στα πράγματα, εφόσον το ξέραμε από πριν, απλώ δεν πρέπει να έχουμε καμία ψευδέστηση για το πώ συνεχίζονται τα πράγματα από εδώ και πέρα. Θα είναι ακριβώ όπως ήταν πριν και τίποτα περισσότερο.